Δύο βιβλία της ποιήτριας και εικαστικού Νίκης Παπαθεοχάρη, οι ελληνικές θαλασσινές διαστάσεις και οι ψηφίδες παρουσιάστηκαν χθες το βράδυ σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση στο Pantheon Theater. Η Νίκη για μένα δεν είναι απλά ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, είναι και μια φίλη. Έχω το προνόμιο ότι μπορώ να κάτσω μαζί της και να μου δώσει μια διαφορετική εξήγηση, να την καταλάβω αυτήν ακόμα περισσότερο. Είμαστε όλοι διάσως. Ήρθε ο σύζυγός σας και η μαμά σας. Σας έφερα που σας βλέπουμε όλους μαζί. Ναι, εντάξει. Η μάνα μου είναι στην Ελλάδα 3 εβδομάδες, δεν έχουμε προλάβει να τα πούμε πολύ. Εκεί είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να έχουμε λίγο, πώς λέγεται, quality time is family time. Family time is quality time. Μου αρέσει που την βάλετε τη μητέρα σας δίπλα στο σύζυγο. Όχι, δεν ήταν δίπλα σας. Υπάρχει συγκεκριμένη σειρά που πρέπει να μπαίνουν. Δεν έχω καταλάβει. Υπάρχει αλήθεια. Α, εντάξει. Να μην. Γεια σας. Κόρη εδώ με το σύζυγο της κόρης σας. Πώς περάσατε, πώς σας φάνηκε? Χαίρομαι είναι που βρίσκομαι εδώ πέρα, λίγο κι εγώ να αλλάξω παραστάσεις. Να μην είμαι μόνο στην παράσταση, ας πούμε, του κυρίου Κακλέα εδώ στο πάνε. Πολύ, 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 αλλά δημιουργικό εύχομαι. Έχω πάρα πολύ όμορφους συνεργάτες που είναι δίπλα μου, με στηρίζουν, με αγαπάνε, μου δίνουν και συμβουλές και τα λοιπά, γιατί άλλωστε και για μένα το musical είναι λίγο καινούριο για μένα, αλλά έχω πολύ ωραία στήριξη. Είμαστε ωραίο εστίασος. Ναι, εδώ ήταν. Σας έχουν δει στις πρόβες καθόλου? Όχι. Όχι. Δεν ξέρω που σας βλέπουμε όλους μαζί. Ναι, εντάξει. Η μάνα μου είναι στην Ελλάδα 3 εβδομάδες. Δεν έχουμε προλάβει να τα πούμε πολύ, γιατί εγώ ζω εδώ μέσα αυτές τις τελευταίες μέρες. Και είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να βγούμε έξω να φάμε. Και την πρεμιέρα σας. Να περάσουμε, να έχουμε λίγο, πώς λέγεται, quality time is family time. Family time is quality time. Μου αρέσει που την βάλετε τη μητέρα σας δίπλα στο σύζυγο. Όχι, δεν ήταν δίπλα σας. Υπάρχει συγκεκριμένη σειρά που πρέπει να μπαίνουν. Δεν έχω καταλάβει. Υπάρχει, αλήθεια. Α, εντάξει.